Δημοτικό να μεταφερθεί στο πρώην δεύτερο Δημοτικό Σχολείο, το Πέτρινο, και το πέμπτο Δημοτικό να διαπροσταθεί σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Αντέρ. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος προγραμματισμός. Ακούστηκαν, υπόθηκαν, τηλέφωνα κτλ. Έκανα συγκεκριμένες ενέργειες πριν πέσει ένα θέμα Διοικητικού Συμβουλίου. Μίλησα με την διευθύντρια του ΕΕ, του Επαγγελματικού Εργαστηρίου Ειδικής Κατάρτισης. Μίλησα με τον διευθυντή του Ειδικού Σχολείου. Θα μιλήσω για να λέω ότι το κόμμα ότι το φέρει το έξι τη κόμμα στην Ελλάδα. Θα το πω, κύριε Πρόεδρε. Μίλησα με τον διευθυντή του Ειδικού Σχολείου. Μίλησα με τις δικαιολογίες του δευτέρου δικαιολογίου. Επισκέφτηκα την δικαιολογό του πέμπτου δικαιολογίου, την κυρία Κόσου, η οποία είναι παρόν εδώ. Δέχτηκα τους γονείς των παιδιών του πέμπτου δικαιολογίου, τους οποίους πήρα και πήγατε να δούμε, σύμφωνα με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σε ποιο χώρο θα εγκατασταθούν τα παιδιά. Πήρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ένα προς ένα, να δουν βιωματικά τους χώρους, χωρίς να τους επηρεάσουν, για να έχουμε άποψη συγκεκριμένη. Αφού λοιπόν γίνανε όλα αυτά, μίλησα και με τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για να έχουμε μια σαφή εικόνα. Και καλέστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπου ακούστηκαν απόψεις, ακούστηκαν θέσεις και η απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, επί των 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ήταν υπέρ να συμφωνήσουν υπέρ της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, δηλαδή να εγκατασταθεί το ΕΕ στο φυσικό του χώρο, να είναι φυσικό χώρο, το ειδικό σχολείο είναι το φυσικό χώρο του ΕΕ. Να εγκατασταθεί το ΕΕ, το ειδικό σχολείο, σε συγκεκριμένο χώρο, όπου η διευθύντρια εκεί τόνισε το εξής, ότι θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο χώρο για λόγους λειτουργίας, ελέγχου και ασφάλειας. Και ταυτόχρονα να μπορούν να πάρουν τουλάχιστον μία αίθουσα ακόμα επιπλέον, για να μπουν μέσα και να χωριστεί η ειδικότητα. Το δεύτερο δικαιολογείο να μετασταλλαστεί στο πρώην πέτρινο δεύτερο δημοτικό σχολείο, όπου υπάρχουν δύο αίθουσες, και το πέμπτο δικαιολογείο να μεταφερθεί στο ειδικό σχολείο, σε μία αίθουσα που είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ειδικού σχολείου, και ακριβώς απέναντι από την αίθουσα είναι το γραφείο που ο κύριος Γεωργίου υποσχέθηκε το ειδικό σε ένα σωματοκύριακο που θα μετάει γραφή και την ειδικία. Η αίθουσα που θα στεγαστεί το πέμπτο δικαιολογείο είναι μια πολυσκοπαμένη, ευάερη, ευήλια αίθουσα. Είναι μια όμορφη αίθουσα. Εξίσου όμορφη με την οποία στεγάζεται σήμερα το πέμπτο δικαιολογείο. Να πάμε να τη δούμε. Παρακαλώ. Υπήρξε ένα προβληματισμό, κύριε Πρόεδρε, η απόφαση ήταν κατά πλειοψηφία. Τα 5 μέλη από τα 7 υπόθηκαν υπόθηκαν στην απόφαση τη Προσπάθεια Πολιτική Επιτροπή. Τα δύο μέλη